Τώρα κυρίες και κύριοι, διεκδηλώνονται οι πρώτες αντιδράσεις για τον ανασχηματισμό. Πάμε στον Χρήστο Τσιγουρίν για να δούμε Χρήστο τα πρώτα σχόλια από πλευρά ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Και από τα άλλα, σχεδόν από όλα τα κόμματα τη αντιπολίτευση, έχουμε αντιδράσει. Ξεκινούμε με κοινολογική σειρά από το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίο εκτιμά ότι πρόκειται για ένα θλιβερό, όπω αναφέρουν από την Κουμουνδούρου, ανασχηματισμό που επιβραβεύει κυβερνητικά στελέχη που είχαν αποτύχει έω τώρα. Ειδικότερα ο κ. Κασελάκη, πέραν του Γενικού Σχολείου του ΣΥΡΙΖΑ, έκανε μια ανάρτηση. Στην οποία διαρωτάται, Αυτό το μήνυμα έλαβε ο Πρωθυπουργό. Του φταίει ο κύριο Κρέκα για το μισό φέτα και τα υποδεέστερα γερμανικά απορριπαντικά και προάγει αυτού που αφήνουν διαρροέ των προσωπικών δεδομένων εκλογέων. Δεξιά ανακύκλωση, περσινά ξινά στα φύλλα είναι η διαπίστωση του κυρίου Κασελάκη. Ε, τώρα, η Χαριλάου Τρικούπη υποστηρίζει Ματίνα ότι ο Πρωθυπουργό, υπό το βάρο τη μεγάλη ήττα τη Νέα Δημοκρατία στι ευρωεκλογέ προχώρησε σε έναν άγωνο, όπω λέει, ανασχηματισμό αντίστροφη μέτρηση. Δεν είναι τυχαίο ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, σημειώνει η Χαριλάου Τρικούπη, διατήρησαν τα χαρτοφυλάκια του, συμπεριλαμβανομένων όσων δημοσίω επικαλούνταν ω άρρωθη τη αβελτηρία του το 41%. Μήνυμα, συνεπώ, δεν ελήφθη. Τώρα, το Κομμουνιστικό Κόμμα υποστηρίζει ότι ο κυβερνητικό ανασχηματισμό έρχεται ω συνέχεια τη παρερμηνία και τη διαστρέβλωση του εκλογικού αποτελέσματο που κατά τον περισσό έκανε ο κ. Μητσοτάκη, καθώ η απάντηση στα κρίσιμα λαϊκά προβλήματα δεν μπορεί να έρθει από κυβερνητικού ανασχηματισμού που ουσιαστικά συνίσταται σε εναλλαγέ, όπω λέει, προσώπων, ενώ η πολιτική παραμένει ίδια. Επικριτική, με σχόλιο ότι εμφανίζεται και η Νέα Αριστερά, που υποστηρίζει ότι δεν μπορεί ο κ. Μητσοτάκη να ελέγξει ούτε την κυβέρνησή του, ούτε το κόμμα του, και ότι οι πολίτες δεν έχουν να περιμένουν τίποτα από τις αλλαγές προσώπων, από την κυβέρνηση της ακρίβειας, των καρτέλ και των συμφερόντων. Μάλιστα, άμεση και σκληρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ Χρήστο Τσιγουρή.